Είναι πολλά τα μηνύματα που στέλνετε κι εσείς εδώ, οι γονείς πολλές φορές, και τα πιστοποιούμε με τα προβλήματα, με την τηλεεκπαίδευση, με όλη αυτή την ανησυχία των γονιών για το αν τελικά γίνονται τα μαθήματα κανονικά και είναι αποδοτικά. Μας θυμάμαι την παρουσία του ο πρόεδρος ΣΟΛΜΕ, ο κύριος Θεόδωρος Τσούχλος, τον οποίον παρακολουθούμε στις δημόσιες παρεμβάσεις του στα μέσα ενημέρωσης να εκφράζει αγωνίες και προβληματισμούς. Θα τους μοιραστούμε μαζί. Καλό απόγευμα, κύριε Τσούχλο. Τι κάνατε, πώς είστε? Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι δική μας χαρά που σας έχουμε εδώ για να προσπαθήσουμε λίγο να κατανοήσουμε τα προβλήματα. Μέσα από τον κορονοϊό χρησιμοποιείτε την τηλεδιάσκεψη. Το σύστημα κρασάρει συνέχεια. Κράσαρε για άλλη μια φορά. Μάλιστα, νομίζω υπήρξε και ένα περιστατικό σε σχολείο στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, όπου κάποια στιγμή προβλήθηκε για κατάλληλο βίντεο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, και όχι μόνο. Αυτά συμβαίνουν παντού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σε διαφόρους συναδέλφους εισέρχονται κάποιοι χρήστες μη ταυτοποιημένοι. Μάλιστα. Οι οποίοι, άγνωστοι βέβαια, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο προβάλλουν βίντεο ή μπορεί να σχημονούν και οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορεί να είναι κάποιος μη πιστοποιημένος να μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή δεν μπαίνουν, δηλαδή μπορεί να μπει στην τηλεδιάσκεψη οποιοδήποτε? Ναι, μπορούν να μπουν εύκολα. Αυτό είναι το πρώτο. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ακριβώς δεν προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, βιντεοσκοπούνται τα μαθήματα και αναρτώνται με διάφορα σχόλια και εναντίον των μαθητών αλλά και εναντίον των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή αυτό το δίδυμο, το οποίο η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσει με κάθε ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να, ούτε όλα αυτά που είπαμε πριν από λίγο να συμβαίνουν, διότι καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο ότι χαλάει η τάξη και το μάθημα, αλλά αυτό μεταδίδεται σαν πληροφορία στην τοπική κοινωνία ή γενικότερα στο σχολείο και δημιουργεί πρόβλημα, και πολλοί γονείς από ένα σημείο και πέρα προβληματίζονται αν θα πρέπει τα παιδιά τους να μπαίνουν στο μάθημα, διότι τους λέει... Φοβούνται για το περιεχόμενο ενδεχομένως που μπορεί να προβληθεί και είναι εύλογη αυτή η ανησυχία. Οι άλλοι γονείς έχουν πρόβλημα, όπως και εκπαιδευτικοί βέβαια, ότι μπορεί κάποια από τα παιδιά να πει κάτι το οποίο δεν είναι το τέλειο, ξέρετε, στο μάθημα μέσα λέγονται και λάθη, έτσι, και ιδιαίτερα από τους μαθητές, αλλά καμιά φορά και από τον εκπαιδευτικό. Ναι. Λέγεται κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί έξω από την τάξη, γιατί χάνει το νόημά του έξω από την τάξη. Και αυτό πάλι η βιντεοσκόπηση και η ανάρτηση στο διαδίκτυο μας δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην συμβαίνει αυτό. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσούχλο. Είχαμε χθες έναν καλεσμένο, τον κύριο Πέρο, εδώ. Αυτό το σύστημα της Cisco χρησιμοποιεί το Υπουργείο την ελεύθερη του εκδοχή, δηλαδή τη δωρεάν χρήση του. Δεν έχει γίνει δηλαδή μια προγραμματική συμφωνία ώστε να δοθούν επιπρόσθετοι πόροι για να μην πέφτει. Με αποτέλεσμα, όταν γίνεται μαζική χρήση του, να πέφτει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, χρησιμοποιείτε την ελεύθερη έκδοση του προγράμματος? Ναι, ακριβώς, γιατί αν χρησιμοποιεί το κάτι διαφορετικό, θα μετά από 40-50 λεπτά ο χρήστης πληρώνει. Μάλιστα. Το χρήστης θα ήταν ο εκπαιδευτικός, όχι το Υπουργείο Παιδείας. Από ό,τι άκουγα και σήμερα από κάποιον ειδικό σε μια συζήτηση ραδιοφωνική, ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να ακολουθήσει κάποια άλλη οδό στο θέμα αυτό, αποδεχόμενο ότι η επιλογή του μέχρι τώρα δεν είναι η σωστή. Ναι. Δυστυχώς βέβαια δεν το πράττει αυτό, συνεχίζει να ακολουθεί την συγκεκριμένη μέθοδο, και είδαμε τώρα ότι και στα δημοτικά σχολεία από χτες δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας διαμαρτυρόταν για τα προβλήματα που υπάρχουν, και σκεφτείτε ότι τα μαθήματα στο δημοτικό ξεκινούν ουσιαστικά μετά το τέλος του μαθημάτων στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά υπερφορτώνεται το δίκτυο και από τα παιδιά του δημοτικού και γι' αυτό το λόγο έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόβλημα μετακυλίεται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά και στο δημοτικό και φυσικά και στο νηπιαγωγείο, γιατί και εκεί γίνονται μαθήματα. Σκεφτείτε ότι πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός, γιατί την Κυριακή που μας πέρασε, το βράδυ, αργά το βράδυ, το Υπουργείο Παιδείας άλλαξε τις διευθύνσεις των εικονικών τάξεων. Ναι. Με αποτέλεσμα να γίνει μια μεγάλη αναστάτωση, οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να μπουν στο σύστημα μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, και όλο αυτό έφερε απώλεια τουλάχιστον των πρώτων δύο διδακτικών ωρών. Δηλαδή τη Δευτέρα δεν έγιναν οι πρώτες δύο ώρες, δεν είχαμε μάθημα. Μάλιστα. Και σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, και το είχαμε πει αυτό,
Και ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται τώρα, είχαμε επισημάνει το Μάρτιο. Mm-hmm. Βέβαια το Μάρτιο και τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου, τα μαθήματα ήταν προαιρετικά. Και δεύτερον, υπήρχε και η λεγόμενη ασύγχρονη εκπαίδευση, που αυτό βοηθούσε να τα πράγματα να μην φαίνονται τόσο πολύ όσον αφορά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρητικά δεν είχε διαδίκτυο, δεν έμπαινε. Δεν παρακολούθησε βέβαια μάθημα, αλλά δεν έπαιρνε απουσίες. Αν κάποιος δεν είχε υπολογιστή, αν η οικογένειά του είχε έναν υπολογιστή και έπρεπε να εργαστεί και ο πατέρας, η μητέρα ή ο φοιτητής mm-hmm. αδελφός του, ναι. πάλι και αυτός δεν έμπαινε, αλλά πάλι δεν παίρναν απουσίες. Αυτά λοιπόν είχαμε επισημάνει εμείς από το Μάρτιο μήνα και ξέρετε, τότε είχαμε αντιμετωπίσει μια έντονη κριτική mm-hmm. ότι είμαστε υπερβολικοί ή ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Ένα από αυτά που είχαμε πει είναι το περίφημο, ξέρετε, με το τηλέφωνο. Έλεγε η Υπουργός Παιδείας ότι σε τελική ανάλυση, ξέρω εγώ, όταν έχετε ένα τηλέφωνο στα χέρια σας, μπορείτε να επικοινωνείτε. Είδαμε όμως ξαφνικά ότι η λεγόμενη δωρεάν συμμετοχή με το σταθερό τηλέφωνο δεν ήταν δωρεάν για όσους δεν είχαν πρόγραμμα περιόρισης των αστικών κλήσεων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μπήκαν με αυτόν τον τρόπο, δεν είχαν άλλη επιλογή και ξαφνικά ήταν να κάνουν λογαριασμούς εξαιτίας των μαθημάτων των παιδιών τους. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σύν ότι τον Απρίλιο μήνα, αρχής Απριλίου, είχε σταλεί μια εγκύκλωση του Υπουργείου και ζητούσε από τα σχολεία να καταγραφούν όλες οι ανάγκες, οι υπολογιστές και σε τάμπλετ. Τα σχολεία εν μέσω πανδημίας, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές λειτουργήσαν άψογα και έστειλαν στο Υπουργείο τις ανάγκες. Δεν λήφθησαν υπόψη βέβαια οι ανάγκες αυτές. Αντίθετα, το Υπουργείο μετά από μερικές μέρες άρχισε να στέλνει, ήρθε και το Πάσχα μετά, να στέλνει ανά 50 μαθητές από ένα τάμπλετ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας βλέπετε ότι έχουμε μία αύξηση των τάμπλετ, τα οποία έχουν. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές. Αν λοιπόν το διαιρέσουμε αυτό δια του 50, θα σημαίνει ότι έχουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες τάμπλετ στα σχολεία. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτά δεν φτάνουν για δανεισμό, γιατί τώρα φτάσαμε στο κρίσιμο. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία με 3-4 τάμπλετ, όπως λέγονται, όπου η ανάγκη των παιδιών είναι πολλαπλάσια. Και εκεί καλείται ο σύλλογος να κάνει επιλογή. Mm-hmm. Αλλά τι επιλογή να κάνει στην αδυναμία των μαθητών και την οικονομική αδυναμία των οικογενειών? Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα μηνύματα είναι πάρα πολύ απλά. Με αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μένουν πίσω στα μαθήματα, πρόεδρε. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, και εγώ μιλάω με συγγενικά πρόσωπα, έχω ανήψια. Μαθαίνουν τώρα οι μαθητές ή από την πανδημία, από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο το να είναι στο σχολείο, στην αίθουσα μέσα με το δάσκαλο και το να κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση, με τον απέφυτο σύστημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μαθαίνουν. Το λέω όπως το νιώθω. Κατά πρώτον, οι διαζώσεις είναι το ιδανικό. Φυσικά. Το ιδανικό, δηλαδή, με βάση τα δεδομένα τα παιδαγωγικά. Από εκεί και πέρα, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τεχνολογικά. Ναι. Που σημαίνει ότι επιτείνονται οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Mm-hmm. Κατά πρώτον, ακόμα και για αυτούς που έχουν διαδίκτυο και έναν υπολογιστή, σε άλλους έπεσε λιγότερο, σε άλλους έπεσε περισσότερο το δίκτυο. Που σημαίνει ότι κάποιοι κάναν περισσότερο μάθημα και κάποιοι κάναν λιγότερο μάθημα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ή και αυτό αθροιζόμενο βγάζει ένα αποτέλεσμα ότι μπορεί κάποιο παιδί να πει ότι εγώ έκανα το 100% των μαθημάτων, κάποιο παιδί να πει ότι εγώ έκανα το 50%. Ειδικά αυτή, σκεφτείτε δε ότι αυτή η γενιά των παιδιών έρχεται και από ένα δύσκολο τρίμηνο την προηγούμενη χρονιά, που ουσιαστικά από το Μάρτιο και μετά. Τα μαθήματα ήταν προαιρετικά εξ αποστάσεως και ουσιαστικά πάλι προαιρετικά και διαζώσεις. Δηλαδή, όταν άνοιξαν τα σχολεία, mm-hmm. ξέρετε ότι υπήρχε η περίφημη βεβαίωση όπου μπορεί το παιδί να μην πηγαίνει, υπήρχαν οι απουσίες, υπήρχε το εκ περιτροπής, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά τώρα, όλα τα παιδιά που είναι και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έχουν μία απώλεια μαθημάτων ουσιαστική, και την προηγούμενη χρονιά, αλλά αρχίζει αυτή η απώλεια γίνεται και τώρα υπαρκτή. Και τα σχολεία, βλέπετε ότι παρά την αισιόδοξη άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων παραγόντων ότι μπορεί να ανοίξουν την 1η Δεκεμβρίου,
απομακρύνεται αυτή η ιδέα με τα χιλιάδες κρούσματα. Σήμερα πάλι έχουμε 3.200 κρούσματα. Σωστά. Έχουμε πολλά προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, στην καλύτερη περίπτωση, τα σχολεία θα ανοίξουν τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Θα μείνουν 2 εβδομάδες ανοιχτά, δηλαδή 10 μέρες μάθημα το πολύ, και μετά θα ξανακλείσουν για Χριστούγεννα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σκεφτείτε κιόλας ότι η χρονιά ξεκίνησε άσχημα, δηλαδή ξεκίνησε στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Είχαμε πάρα πολλές καταλήψεις, ιδιαίτερα σε γυμνάσια και σε ηλικία. Mm-hmm. Πολλές καταλήψεις μιλάμε, που σημαίνει ότι και εκεί χάθηκαν μαθήματα. Και μετά, όταν μπήκε ο Οκτώβριος μήνας, είχαμε πολλά σχολεία ή πολλά τμήματα τα οποία έκλειναν λόγω της πανδημίας. Ναι. Δηλαδή αυτό, αθρηστικά, όταν φτάσουμε το Δεκέμβριο μήνα, περί τα Χριστούγεννα, θα δούμε ότι υπάρχουν σχολεία, οι μαθητές, οι τάξεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο, και άλλες οι οποίες είναι πίσω. Και ιδιαίτερα αυτό προσμετράται στην τρίτη ηλικίου. Σωστά. Η οποία πρέπει να κάνει παλλαδικές εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη. Δεν μπορεί να είναι ακορντεόν ύλη, αλλού μεγαλύτερη, αλλού μικρότερη, αλλού μεσαία. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Κύριε Τσούκλο, υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν τα δημοτικά. Είναι... Ναι. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, εντάξει, υποθέτω... Όπως είδατε, ακόμα και το Υπουργείο και αυτό εχνιδιάστηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά το Υπουργείο, ξέρετε, δεν είχε προετοιμαστεί ούτε ηλεκτρονικά, ούτε να καλύψει τις αδυναμίες, ούτε να προχωρήσει σε επιμόρφωση. Γιατί θα το θυμάστε καλά ότι ο Υπουργός Παιδείας θεωρούσε ότι θα ακολουθεί το τότε λεγόμενο ευρωπαϊκό μοντέλο. Ναι. Ότι τα τελευταία και τα μόνο ουσιαστικά που δεν κλείνουν και στην Ευρώπη είναι τα σχολεία. Κάτι το οποίο βλέπουμε τώρα ότι αναιρείται στην πράξη. Γιατί και στην Ελλάδα αναιρέθηκε και σε άλλες χώρες αναιρείται. Τα δημοτικά τώρα υπόθηκε ότι δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα της πανδημίας εσωτερικά, γιατί τα μικρά παιδιά δεν κολλάνε στον νηπιαγωγείο, κολλάνε πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Αλλά ήταν το πρόβλημα των μετακινήσεων των γονέων τους. Όταν αναγκασμένα τα παιδιά αυτά να μετακινούνται ή από τους γονείς, ή καμιά φορά μέσα σε κάποια σχολικά λεωφορεία, τα οποία δεν ήταν μόνο των ιδιωτικών σχολείων, αλλά ήταν και σχολικά λεωφορεία από τα οποία έχουν μισθωθεί, γιατί ξέρετε, ορισμένα δημοτικά έχουν κλείσει, ειδικά στην περιφέρεια, και ακόμα και παιδιά 6 και 7 ετών αναγκάζονται και μπαίνουν σε κάποια λεωφορεία για να μετακινούνται σε μεγαλύτερες κομοπόλεις. Έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί και ο Πρωθυπουργός είδατε ότι εξήγηλε τα περίφημα έξυπνα τεστ, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε αυτά τα παιδιά που γυρίζουν, ειδικά στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο ακόμα, έστω στις 7 Δεκεμβρίου που θα γυρίσουν, δεν πρέπει να μεταφέρουν την πανδημία και τον ιό εντός της σχολικής μονάδας. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε, αυτό το λέμε συνέχεια, ξέρετε, και αυτό το λέμε από τις 20 Αυγούστου. Έχουμε φτάσει τώρα 20 Νοεμβρίου, δηλαδή έχουν περάσει 3 μήνες, και το αίτημα αυτό της ΟΛΜΕ ήταν πάντα καθοριστικό. Επαναλαμβανόμενα τεστ, ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς. Για να ανοίξουν τα σχολεία, ώστε να μην έχουμε ξανά ένα νέο κύκλο προβλημάτων. Ξέρετε, άκουγα σήμερα ότι στην Πάτμο, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Πάτμο ανέφερε ότι η βασική αιτία της πανδημίας μέσα σε αυτό το νησί, το οποίο δεν είναι και πολύ πληθές, είναι η εκπαιδευτική κοινότητα. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και θα το αναζητήσουμε και στην Ομοσπονδία αύριο. Δηλαδή, θα μιλήσουμε με το σχολείο στην Πάτμο κάτω να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, βλέπετε ότι η θεωρία του Υπουργείου ότι δεν μεταδίδεται ο ιός εντός των σχολικών μονάδων με τα μέτρα που έχει πάρει, δεν είναι αρίστη. Σύν' ότι δεν μας άκουσε σε τίποτα όταν εμείς είπαμε ότι η τάξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 παιδιά, πρέπει να γίνονται αυτά τα επαναλαμβανόμενα μαζικά τεστ. Πρέπει να υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, πρέπει να υπάρχουν όλα τα μέτρα, να υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργήσε μονοθεματικά και με ένα πλάνο. Δηλαδή και το καλοκαίρι λειτουργήσε με ένα πλάνο και με αυτό άνοιξε τα σχολεία και είδαμε το αποτέλεσμα. Αλλά και με την εξαποστάσεως πάλι δεν ασχολήθηκε ουσιοδός από το Μάιο μήνα μέχρι αρχές Νοεμβρίου πάλι για να δει τι θα μπορέσει να βελτιώσει και υλικοτεχνικά, σωστά, αλλά και ηλεκτρονικά.
Μάλιστα. Και βεβαίως εγώ μένω σε αυτές τις ανισότητες που μνημονεύσατε λίγο πριν, ανάλογα με τα μαθήματα που μπορεί να χάνουν κάποιοι. Ακριβώς. Και είδατε και σκηνές παιδιών που προσπαθούν με ένα κινητό, με ένα χωρητό τάμπλετ να κάνουν μάθημα. Ένα περιστατικό που είδαμε. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ φάνηκαν βεβαίως και τα προβλήματα που έχει η χώρα μας και το πόσο πίσω είναι στην ευρυζωνικότητα και στις υποδομές, δυστυχώς. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Είδατε στα άγραφα ότι είπαν ότι τελικά τα παιδιά της τρίτης ηλικίου αναγκάζονται και τα παίρνουν και τα φέρνουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν μάθημα. Γιατί εκεί δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε πολλές περιοχές και στα Ιωάννινα, ναι, και στην Ικαρία. Το 30% των παιδιών δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης. Ξέρετε, εδώ είναι ένας συνδυασμός και η ευρυζωνικότητα που είπατε, αλλά και η οικονομική αδυναμία. Δηλαδή, η πλήρης ανυπαρξία διαδικτύου ή ο ένας υπολογιστής σε μια οικογένεια που τον χρειάζονται 3 και 4 άτομα μέσα στην οικογένεια. Σωστά. Και πώς θα λειτουργήσει. Σωστά. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Είναι μια πραγματικότητα και είδατε και στην Πορτογαλία ότι με ευρωπαϊκό κονδύλια δόθηκαν άμεσα 100.000 συσκευές στο μαθητικό πληθυσμό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο προγραμματίζεται σιγά σιγά, δηλαδή ο στόχος ο δικός μας είναι να φτάσουμε 90-91.000 από ό,τι λέγεται το Φεβρουάριο μήνα. Θα είναι αργά όμως τότε. Και πάλι σκεφτείτε ότι όταν έχουμε πάνω από 10.000 σχολικές μονάδες και ο αριθμός είναι 91.000 σημαίνει 8-9-10 τάμπλετ ένα σχολείο. Δεν σημαίνει και περισσότερα. Μάλιστα. Δεν είναι τεράστιος δηλαδή, γιατί έχουμε πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα, άλλα μικρά, άλλα μεσαία, άλλα μεγάλα. Και ειδικά στα μεγάλα σχολεία, αν υπάρχουν 7-8 διαθέσιμα, πιθανόν σε κάποιες περιοχές οι ανάγκες να είναι πολλαπλάσιες. Και εκεί ο σύλλογος το να κληθεί να κάνει μια επιλογή σε 50 αιτήματα και για 7 τάμπλετ, καταλαβαίνετε ότι θα αδικήσει μεγάλο αριθμό παιδιών, τα οποία... Και αυτά θα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία οικογένειές σας, όπως και οι υπόλοιποι που θα το παραλάβουν. Μάλιστα. Σας ακούν εδώ και οι φίλοι ακροατές με εξαιρετικό ενδιαφέρον και προβληματισμό βεβαίως, αλλά και με μια ταλαιπωρία όπως μου γράφουν εδώ οι γονείς. Το ζήτημα είναι ότι... Ειδικά του δημοτικού. Του δημοτικού. Από ό,τι πληροφορώ. Γιατί ξέρετε, στα παιδιά του δημοτικού πρέπει και οι γονείς να είναι δίπλα. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπού. Όπως και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό ή σε ευρωπονηπιακό σταθμό. Ναι. Γιατί ενώ μέχρι τώρα οι άδειες αυτές δίνονταν με μια κανονικότητα, χθες είδαμε τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας να υπογράφει μια εγκύκλιο που δημιουργεί πάλι προσκόμματα. Δηλαδή μειώνει τις άδειες αυτές. Αν διαβάσετε την εγκύκλιο θα δείτε ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικοί λόγοι και εξαιρετικοί λόγοι και λόγοι που πρέπει να εξηγηθούν πολύ αναλυτικά για να μπορεί κάποιος ή κάποια να πάρει αυτή την άδεια. Και υπάρχουν συνάδελφοι, πολύτεχνοι, με πολλά παιδιά, με μικρά παιδιά που δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως οικογένεια χωρίς αυτή την άδεια ειδικού σκοπού. Ξέρετε, τα πράγματα θα κάνουμε πιο εύκολα, θα κάνουμε καλύτερα. Δυστυχώς υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος προβληματισμός στην ΟΛΜΕ, ότι από αρχές Οκτωβρίου, ναι, σκεφτείτε τώρα έχουμε φτάσει, τελειώνει σε λίγο ο Νοέμβριος, έχει χαθεί παραμικρή επαφή με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έκλεισαν τα σχολεία και όταν αποφασίστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν είχαμε το παραμικρό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας. Έστω ένα τηλεφώνημα, έστω ένα μήνυμα γραπτό προς την Ομοσπονδία. Βλέπετε τώρα ότι πόσα γίνονται, πόσες εξελίξεις έχουμε. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις ανακοινώσεις της κυρίας Υπουργού. Θα έπρεπε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό ο Υπουργός ή Υφυπουργός κάθε μέρα να συζητούν με την ΟΛΜΕ ή τη Δασκαλική Ομοσπονδία. Υπάρχουν κλιμάκια όμως και στο Υπουργείο Παιδείας και στην ΟΛΜΕ που θα μπορούσαν καθημερινά να επικοινωνούν και να συναντώνται ή έστω με τηλεδιάσκεψη λόγω της πανδημίας για να μπορούμε να λύνουμε τα πρακτικά θέματα. Και όταν ερχόταν η ώρα, μία φορά ξέρω εγώ την εβδομάδα ή στις 15 μέρες, να υπήρχε και επικοινωνία με την Υπουργό ή την Υφυπουργό. Σκεφτείτε όμως τώρα ότι έχουν περάσει 6 εβδομάδες, δηλαδή 1,5 μήνας, και δεν υπάρχει παραμικρή επικοινωνία. Έχει χαθεί δηλαδή.
Και καλούμε και την Υπουργό, ή αν έχει τόσο φόρτο εργασίας, την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, που είναι και συνάδελφός μας εκπαιδευτικός, ναι, να επικοινωνήσει μαζί μας, να συζητήσουμε. Γιατί σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, με τι προοπτικές, ή μετά τα Χριστούγεννα, πώς θα ξανανοίξουν τα σχολεία. Δεν μπορεί δηλαδή η ΟΛΜΕ, η οποία εκπροσωπεί 75.000 εκπαιδευτικούς και εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, να μην έχει λόγο. Είναι ένα θεσμικό, ναι, όργανο, το οποίο και με βάση τους κανόνες της δημοκρατίας πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι απλώς να έχουμε παράλληλους μονολόγους στο Υπουργείο, να βγάζει ανακοινώσεις, να βγάζουμε εμείς ανακοινώσεις και ουσιαστικά να συγκρουόμαστε εξ αποστάσεως. Ενώ τα πράγματα πρέπει να γίνουν εκ του σύνεγγυς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και διαζώσεις. Και προφανώς, όπως μας λέτε, δεν υπάρχει αυτή η βούληση από το Υπουργείο. Η κυρία Κεραμέως τα παρουσιάζει όλα ιδανικά από ό,τι βλέπουμε εδώ και στις δηλώσεις της. Δεν υπάρχει, γιατί θα το είχατε πληροφορηθεί και μία διαφωνία με το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τις εκλογές που... Εκεί θα σας πήγαινα τώρα. Ναι. Εξηγήστε μας λίγο τη διαφωνία αυτή, λίγο, ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο για τα... Κατά πρώτον θα πούμε το εξής, ότι όταν τελειώνουν οι εκλογές προχωράμε παραπέρα. Δηλαδή δεν σταματάμε έχοντας κακιώσει για τη διαδικασία την προεκλογική ή για το αποτέλεσμα των εκλογών. Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι από εδώ και πέρα από την διαφωνία όσον αφορά τα υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να συνομιλήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε δηλαδή χωρίς κανένα φάρο, χωρίς καμία επικοινωνία. Προσωπούμε 75.000 εκπαιδευτικούς. Ή αυτοί οι εκπαιδευτικοί κάνουν μάθημα σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές. Έχουμε λοιπόν κάθε δικαίωμα και εμείς επικοινωνίας. Τώρα για τη διαφωνία που λέτε, είναι το εξής. Κάθε δύο χρόνια γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον προηγούμενο αιώνα εκλογές για την υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Αυτές οι εκλογές από το 2002 επί Υπουργείας Ευθυμίου ορίστηκαν να γίνονται την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου, κάθε διετία δηλαδή, και εκείνη την ημέρα να δίνεται άδεια στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το μέτρο οδήγησε ουσιαστικά σε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Είχαμε μια συμμετοχή η οποία άγγιζε σχεδόν, αν όχι το 100%, ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας ή ορισμένα προσωπικά προβλήματα, μόνο αυτοί δεν προσήρχονταν. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές και έτσι αναδεικνύαμε τους αιρετούς μας σε επίπεδο πανελλήνιο, σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο νομού. Mm-hmm. Πριν δύο χρόνια, ο Πρωθυπουργός και τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε διαμαρτυρηθεί για τις εκλογές εκείνες, λέγοντας ότι δεν είναι σωστό καθημερινή ημέρα να μην γίνονται μαθήματα και να γίνονται εκλογές. Ναι. Αυτό βέβαια ξεχάστηκε, γιατί πολλά έχουν υποθεί από τότε μέχρι τώρα. Ξαφνικά λοιπόν η Υπουργός Παιδείας με βάση τον νόμο ήταν αναγκασμένη να προκηρύξει εκλογές. Και προκήρυξε τις εκλογές κανονικά την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου του 2020 και παράλληλα διαζώσεις, με κάλπη δηλαδή. Ναι. Όμως βλέποντας η ίδια σωστά μέχρι στιγμής ότι υπάρχει πανδημία και πιθανό να μην μπορούν να γίνουν εκλογές. Είδατε ότι τη μέρα των εκλογών που προκήρυξε υπουργός βρεθήκαμε στο απαγορευτικό όλη η Ελλάδα. Για το λόγο αυτό ζήτησε και πήρε από τη Βουλή μία παράταση 8 μηνών για τους νυν αιρετούς. Αυτή η παράταση ουσιαστικά θα ξεκινούσε από την 1η-1η, θα τελειώνει στο 31-8. Δηλαδή κάλυπτε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 2021. Mm-hmm. Όπου ευελπιστούμε κάποια στιγμή τα πράγματα να βελτιωθούν. Ενώ λοιπόν ακολουθούσε αυτή την πορεία και εμείς κατεβήκαμε, το εμείς εννοώ οι παρατάξεις που συμμετέχουν, ναι, στην ΟΛΜΕ και όχι μόνο, κατέθεσαν τα ψηφοδέλτια τους για αυτές τις εκλογές, ξαφνικά το Υπουργείο αλλάζει στάση, αλλάζει την ημέρα των εκλογών και ορίζει το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ναι, χωρίς να υπάρχει καμία επικοινωνία, κανένας διάλογος, καμία ενημέρωση, καμία συζήτηση. Εμείς λέμε λοιπόν στην Υπουργό ότι αυτή τη στιγμή έχεις 8 μήνες να παρατείνεις τη θητεία των αιρετών. Τα πράγματα από αρχές Οκτωβρίου δυσκόλευαν μέρα με τη μέρα, που σημαίνει ότι φυσικά φαινόταν ότι δεν μπορούσε να γίνει αρχές Νοεμβρίου εκλογές. Mm-hmm. Και το βασικότερο είναι ότι για να γίνουν εκλογές, να φτάσουμε στις εκλογές, πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή να υπάρχει μια προεκλογική περίοδος και μια ενημέρωση.
Μέχρι τώρα η ενημέρωση ήταν ότι οι υποψήφοι πήγαιναν στα σχολεία μέχρι το 2018 και ενημέρωναν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματά τους και τις θέσεις τους. Και παράλληλα γινόταν σε κάθε νομό μία συνέλευση καθηγητών, όπου οι απερχόμενοι αιρετοί ανέλυαν το έργο τους που είχαν κάνει την προηγούμενη διετία. Ναι. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω πανδημίας τον Οκτώβριο μήνα και εν μέσω καταλήψεων και όλων αυτών των καταστάσεων ήταν αδύνατο να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να προσεγγίσει το σχολείο. Τον κοίταζαν, καταλαβαίνετε με τι τρόπο, οι συνάδελφοι οι οποίοι έτρεχαν να ελέγξουν τις τάξεις, τα ξεχωριστά διαλύματα, τις αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ενημέρωσης, ούτε φυσικά υπήρχε δυνατότητα για να γίνει μια γενική συνέλευση, αφού από τον Οκτώβριο και μετά είχαν απορρευτεί συγκεντρώσεις και επιτρεπόταν μέχρι 9 άτομα. Η Δημοκρατία λοιπόν επιτάσσει ότι μέχρι να φτάσουμε τη μέρα των εκλογών, όπως και να γίνουν, επιστολικά, ηλεκτρονικά, διαζώσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχει μια προεκλογική περίοδος. Αυτή δεν υπήρξε. Υπουργός Παιδείας παρόλα αυτά επέμενε με μια φοβερή αιμονή και ξέρετε ουσιαστικά ασχολήθηκε πάρα πολύ, ενώ δεν όφιλε να το κάνει αυτό και κανένας άλλος υπουργός δεν είχε ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή κάθε υπουργός μέχρι το 2018 προκήρυξε τις εκλογές και μετά εξαφανιζόταν. Ναι. Υπουργός Παιδείας ανέλαβε τα πάντα, έβγαζε συνέχεια πράξεις, αποφάσεις, κατέθεσε τροπολογίες στη Βουλή για να επιβάλλει αυτές τις εκλογές. Έρχονται λοιπόν σχεδόν το σύνολο των παρατάξεων αλλά και των υποψηφίων, μιλάμε για ένα ποσοστό που προσήγγιζε το 100%, το 97-98% των υποψηφίων αλλά και των παρατάξεων, να πούνε ότι εμείς σε αυτές τις εκλογές δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Ναι. Δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη είναι να συμμετέχει σε κάποιες εκλογές ή να μην συμμετέχει ως υποψήφιος. Δήλωσαν λοιπόν οι παρατάξεις εγγράφως, με εξώδικα, όσο μπορούμε πιο επίσημα, ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά η κυρία Υπουργός κράτησε τους υποψηφίους εντός αυτών των εκλογών. Ναι. Δηλαδή ήταν υποψήφιοι υποκράτηση. Μάλιστα. Δηλαδή υποψήφιοι με το ζόρι που λέμε. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε και συμμετοχή. Παραβίαζε απόλυτα συνταγματικές αρχές, προσωπικά δικαιώματα, αλλά και την αρχή του εκλέγεστε. Το δικαίωμα του εκλέγεστε είναι δυνητικό, δεν υποχρεωτικό. Ναι. Δηλαδή αρχίζει λοιπόν ένας πολιτικός σουρεαλισμός, όπου ξαφνικά σχεδόν όλοι από τους υποψηφίους λένε ότι εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω και ο υπουργός λέει ότι θα συμμετέχετε. Προχωράμε τώρα στη διαδικασία ότι όλοι αυτοί οι υποψήφοι δηλώνουν και καλούν το εκλογικό σώμα να μην συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές παροδία. Και τρίτον, ήδη αυτοί οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν. Και φτάνουμε λοιπόν σε περιοχές, μπορώ να πούμε την Αχαΐα συγκεκριμένα, σε 2.300 εκπαιδευτικούς να ψηφίσουν 81. Μάλιστα. Διότι αυτό ήταν λογικό, διότι υπήρχε μια πλήρης έτσι, ομοφωνία των υποψηφίων να μην συμμετάσχουν. Σε κάθε περιοχή ψήφισε ένας πολύ μικρός αριθμός. Αυτό. Βγήκε και το ανακοινώσει σε τοπικό επίπεδο εδώ και στην περιοχή μας. Ναι, αλλού ψήφισε το 4, το 5, το 3, στις αίρες ήταν το 1,5%, αλλού ψήφισε το 7, το 8, το 9. Δηλαδή βγήκε ένα αποτέλεσμα που τουλάχιστον το 93% απήχε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η υπουργός είχε θέσει, γιατί ήταν τελευταία φορά που την είδαμε στις αρχές Οκτωβρίου, είχε θέσει ένα δίλημα εν ώψη δημοψηφίσματος. Θα δείτε, λέει τώρα, αν η εκπαιδευτική θα είναι με το Υπουργείο ή με εσάς. Αποδείχθηκε όμως ότι οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν την ΟΛΜΕ. Ναι. Δεν ακολούθησαν τις παροτρήσεις του Υπουργείου. Διότι ήταν πολύ λογικό, και ξέρετε κάτι, φτάνει σε ένα σημείο πέρα από τον πολιτικό σουρεαλισμό, ότι αυτό είναι μια προσβολή. Δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν μπορεί να με κρατάς εγκλωβισμένος υποψήφιο. Και να έρχεται λοιπόν ένα αβέβαιο, ασαφές εκλογικό σώμα και πολύ μικρό κιόλας, το οποίο να καλείται να με ψηφίσει, ενώ εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι υποψήφιος, καλώς σε αποχή και σε τελική ανάλυση δεν συμμετέχω, ούτε καν ψηφίζω. Μάλιστα. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο, διότι κάποιοι ψήφισαν. Ξέρετε, ερχόντουσαν συνέχεια τα μηνύματα τα ηλεκτρονικά. Υπάρχουν και συνάδελφοι αναπληρωτές και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν τα παρακολουθούν κιόλα. Και εν μέσω πανδημίας, ξέρετε, το τελευταίο που. Ούτε οι παρατάξεις δεν ασχολήθηκαν με αυτές τις εκλογές, διότι είχαν αποχωρήσει από αυτές. Υπήρξε κάποιος μικρός αριθμός, ο οποίος για κάποιο λόγο ψήφισε. Και φτάνουμε στο σημείο λοιπόν
και βλέπουμε να εκλέγονται σε πολλά εισαγωγικά κάποιοι με 5, 6, 7, 10 σταυρούς σε σύνολο 2-3 χιλιάδων, 1500 εκπαιδευτικών. Ενώ παλιότερα οι αιρετοί έβγαιναν με εκατοντάδες σταυρούς αυτοί, οποίοι, γιατί είναι δύο σε κάθε νομό, δύο σε κάθε περιφέρεια, δύο σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σκεφτείτε λοιπόν τη διαφορά. Και ο υπουργός αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να επιμένει και να επιχαίρει και να πανηγυρίζει ότι όλα πήγαν καλά. Δεν πήγε τίποτα καλά. Απλά γίνανε ηλεκτρονικές εκλογές και το 7% του εκλογικού σώματος συμμετείχε. Αυτό ήταν μόνο. Αυτό ήταν το καλά. Ότι δεν έπεσε το σύστημα δηλαδή. Αυτό μπορούμε να πούμε. Ότι, και λογικό είναι, γιατί με τόσο μικρή συμμετοχή ήταν αδύνατο να πέσει και το σύστημα. Σωστά. Σωστά. Και τώρα θέλει να επιβάλλει σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποχωρήσει να θεωρούνται εκλεγμένοι. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι το οποίο πλέον υπερβαίνει τώρα κάθε λογική. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η καταγραφή της πραγματικότητας. Και είναι μείζον θέμα δημοκρατίας όλα αυτά που συνέβησαν. Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Η πανδημία είναι το σημαντικό, η ζωή και η υγεία μας είναι το σημαντικότατο και το απόλυτο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δημοκρατικές μας ελευθερίες και τα συνταγματικά μας δικαιώματα και τα προσωπικά δικαιώματα που έχει ο καθένας. Αλλά και την έννοια της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν πρέπει εν μέσω πανδημίας να γίνονται ακραίες καταστάσεις εξαιτίας του ότι ο ελληνικός λαός και ο εκπαιδευτικός κόσμος ασχολούνται με άλλα θέματα πολύ πιο σημαντικά. Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό λέγαμε ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν κανένα λόγο να γίνουν τώρα. Σωστά, σωστά. Μάλιστα, μας φωτίσατε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά εμείς, δώσατε έτσι. Εμείς αυτό που ζητάμε από την Υπουργό Παιδείας, αφού πρώτα-πρώτα δεν νομοποιούμε αυτές τις εκλογές, γιατί το 7% δεν μπορεί να νομοποιήσει. Είναι υπερβολικά μη πρέπον και ηθικό να πει κάποιος ότι ένας αιρετός μπορεί να σταθεί σε ένα νομό με 4-5 ή 3 σταυρούς ή ένα σταυρό. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι να θεωρηθούν ως μη γενόμενες αυτές οι εκλογές, να παραταθεί η θητεία των νυν αιρετών που έχουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα και να κάνουμε εκλογές όταν μπορούμε να τις κάνουμε. Και η ΟΜΕ είπε και η ίδια, διότι επισκεφτήκαμε και τα πολιτικά κόμματα, ότι φυσικά θέλει να αρχίσει ένα διάλογο ειλικρινή με την Υπουργό Παιδείας σε όλα τα θέματα. Και να δούμε τελικά, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, πώς θα κάνουμε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, το να ακολουθήσουμε την παλιά λογική, την ιστορική, τη βουλή του Λαζάρου, τον Λαζάρο του Ελευθερού Βενιζέλου, δεν το θέλουμε κι εμείς. Δηλαδή, δεν θέλουμε αιρετούς που λόγω πανδημίας πιθανόν να μείνουν αντί για 2 χρόνια, 3, 4 και 5. Θέλουμε αιρετούς με νοπή εντολή. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Πρόεδρε, νομίζω ότι μας δώσατε έτσι ένα στίγμα, κύριε Τσούχλο, όλων των προβληματισμών και των ανοιχτών θεμάτων που υπάρχουν. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να ομαλοποιηθεί, μακάρι, αν τα πράγματα είναι δύσκολα στην πανδημία στη χώρα μας, να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία και να διδάσκονται όπως πρέπει. Νομίζω ότι η θέση των μαθητών είναι εκεί. Αυτό θέλουμε. Πρέπει να ανοίξουν σχολεία, αλλά ξέρετε κάτι, ανοιχτά σχολεία, ασφαλή σχολεία. Σωστά. Πρέπει και τώρα ο Υπουργός Παιδείας να συζητήσει μαζί μας τι μέλη γενέστε, αν όχι για την πρώτα-πρώτα για την 7η Δεκεμβρίου από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτές οι 2 εβδομάδες μπορούν να κυλήσουν όσο μπορούμε με πολύ προσοχή. Αλλά πρέπει να κουβεντιάσουμε τι μέλη γενέστε γενικότερα. Μπορεί να πηγαίνουμε έτσι, δηλαδή να ανοίγουν τα σχολεία 10 μέρες, να κλείνουν 20, πώς θα πάει το θέμα. Δεν είναι απλό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η λύση είναι ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες ασφάλειας. Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα, μια δύσκολη άνοιξη. Σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσουμε το Μάιο μήνα και να έχουμε τρομακτικές ανισότητες όσον αφορά την ύλη. Είδατε και τις απουσίες ακόμα. Σωστά. Πώς να προσμετρήσεις απουσίες με αυτό το προβληματικό σύστημα που υπάρχει, το ηλεκτρονικό. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πώς. Και βεβαίως κρατάω και τους μαθητές της τρίτης ηλικίου. Πρέπει να δούμε, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Αλλά αυτό θέλει επικοινωνία. Όταν ο Υπουργός Παιδείας δεν επικοινωνεί μαζί μας από τις αρχές Οκτωβρίου, τα τελευταία λόγια που είχε πει είναι αυτά που σας είπα πιο πριν. Θα δείτε αν θα πάνε οι εκπαιδευτικοί με το Υπουργείο ή με εσάς. Ωραία, τελείωσε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί προτίμησαν τις ομοσπονδίες και ήταν πολύ λογικό βέβαια να το κάνουν αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ κράτη μεταξύ τους έχουν τρομακτικές διαφορές, αλλά συζητάνε και σε άλλα θέματα. Μάλιστα. Δεν σταματάνε δηλαδή την επικοινωνία μόνο και μόνο για ένα ζήτημα επειδή διαφωνήσαμε. Mm-hmm. Ξέρετε, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό
χάνουμε χρόνο. Αν αυτή η επικοινωνία είχε υπάρξει από τον Οκτώβριο μήνα, θα ήταν καλύτερα από το Νοέμβριο, από αρχές Νοεμβρίου, λιγότερο καλά. Τώρα σε λίγο θα μπούμε Δεκέμβριο και είναι λίγο, ναι, πολύ αρνητικό να πούμε ότι άνοιξαν τα σχολεία στις 7 Δεκεμβρίου θεωρητικά και δεν υπήρξε καμία επαφή της Ομοσπονδίας από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου με την Υπουργό Παιδείας ή την Υφυπουργό. Ναι, ναι. Ας τα δει αυτά και ο κύριος Πρωθυπουργός, δηλαδή. Μάλιστα. Έχει πάρα πολλά επάνω του, πάρα πολλά στο μυαλό του, έχει τρομακτικά προβλήματα και φυσικά αυτό που λέμε εμείς δεν είναι το μείζον θέμα πια επικοινωνία, ναι, μπροστά στην πανδημία και στο θάνατο και στο θέματα υγείας, αλλά τουλάχιστον εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Ξέρετε, δεν αντιπολιτευόμαστε το Υπουργείο Παιδείας, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε διάλογο, σύνθεση και σε τελική ανάλυση τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Και αυτό θέλουμε να προσφέρουμε, να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή αρμόδιος. Μας ακούνε εδώ, δηλαδή, μας ακούνε εδώ και οι βουλευτές. Οι ντόπιοι βουλευτές και οι κυβερνητικοί. Ξέρετε, ναι, και οι βουλευτές, ναι, και οι βουλευτές ανανομώ να πάρουν πρωτοβουλία. Να πιέσουν και αυτοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί οφείλουν να πάρουν θέση. Σωστά, σωστά. Δεν μπορούν να βλέπουν το γεγονός και να κοιτάνε από την άλλη πλευρά. Το θέμα υγεία και παιδεία είναι πολύ σημαντικά. Άρρηκτα. Και το θέμα της παιδείας είναι σημαντικό. Βλέπετε τι γίνεται στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στην τηλεκπαίδευση, στο πόσο παρά την πανδημία αυτά τα ζητήματα εκτοξεύονται στην επικαιρότητα. Ναι. Δεν είναι απλό το θέμα της παιδείας. Και εμείς ζητάμε από όλη την πολιτική κοινότητα να εσκύψει σε αυτά που λέμε και το βασικό να υπάρχει ένας διάλογος και μια επικοινωνία. Πρώτιστα με το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, με τα κόμματα είχαμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με τα άλλα κόμματα, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχαμε επαφή για τα τελευταία ζητήματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όχι μόνο με τα κόμματα, αλλά και με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με την Υπουργό Παιδείας ή την Υφυπουργό Παιδείας. Κύριε Τσούχλο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε και θα χαρούμε πολύ όταν ανοίξουμε τα σχολεία να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση των γεγονότων. Και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε. Όχι, όχι. Αντίθετα, χαρήκαμε που αναλύσαμε. Είχαμε το χρόνο να αναλύσουμε πολλά προβλήματα. Πάντα στην περιφέρεια, να ξέρετε, τα περιφερειακά μέσα έχουν το χρόνο πάντα. Να ξέρετε, σε σχέση με τα μεγάλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τα ενισχύουμε. Όσο μπορούμε με κάθε τρόπο να τα ενισχύουμε. Να τα ενισχύουμε και βεβαίως το σημαντικότερο είναι και οι γονείς που είναι προβληματισμένοι και αγωνιούν να μπορούν να παίρνουν και τις απαντήσεις τους. Εντάξει, και να κατανοούν και κάποια δεδομένα, γιατί υπάρχουν και πολλοί γονείς που ακούνε και έχουν όλα τα άγχη της καθημερινότητας, έχουν και αυτό. Ακριβώς. Τον πονοκέφαλο. Έχουν πολλά άγχη, πολλή αγωνία, πολλά προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά. Σωστά. Και προσωπικά και επαγγελματικά. Πια βλέπετε, η οικονομία είναι στην ψήξη, αν όχι στην κατάψυξη. Μάλιστα. Τα καταλαβαίνουμε αυτά, γι' αυτό και εμείς προτείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες λύσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει και η εξαποστάσεως, αλλά και η διαζώσεις ιδιαίτερα. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.